οι κάτοικοι από την Ξερόλακα αποχωρούν από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρόνια τώρα, είμαστε 15 χρόνια και πλέον στα Δημοτικά Συμβούλια. Ακούμε τα Δημοτικά Συμβούλια, αποφάσεις, μελέτες κτλ. Δεν μπορούμε πλέον να ανεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Η Ξερόλακα, καθώς ξέρετε, σήμερα που μιλάμε, έπεσε. Είμαστε αποφασισμένοι. Δεν βλέπουμε τίποτα να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά πάσα ώρα και στιγμή η Ξερόλακα θα κλείσει. Και αυτά που θέλετε να φέρετε στην Ξερόλακα, το πώς και τα λοιπά, δεν το πάμε τίποτα. Θέλουμε άμεσα την Ξερόλακα να κλείσει. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κινείτε το εργοστάσιο αυτό που επαγγελιζόσαστε. Πού θα πουλάει αυτό το εμπόρευμα που θα παράγει, ρε παιδιά. Λίγο νωρίτερα άκουγαν τους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετούνται αναφορικά με το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων και τις μεθόδους που θα ήταν οι προβλεπόμενες. Και ενώ οι ώρες περνούσαν, ούτε κουβέντα για την Ξερόλακα. Δεν μας είπαν όμως τι γίνεται με τα σκουπίδια. Ακούγαν παρεκκλήσεις, αντεκκλήσεις, ο κ. Τζανάκος, ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Αντιδήμαρχος, ο ένας, ο άλλος κτλ. Εκείνο που εμάς πήγαμε για να ακούσουμε τη Δημοτική Αρχή και από τους. Απολύτευση, συμπολίτευση κτλ. Τι γίνεται με τα σκουπίδια σήμερα. Για το εργοστάσιο έχουν συλληφθεί πολλές διαδικασίες και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να έχει εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης τα τεύχη δημοπράτησής του. Όσο για το μέλλον, οι κάτοικοι τονίζουν ότι παραμένουν ακλόνητοι στις θέσεις τους και περιμένουν να δουν πότε τελικά θα γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις. Ιδάλλως, μετά το καρναβάλι, κλείνει η Ξερόλακα. Δώσαμε μία μικρή ανοχή ώστε να μπορέσουν να κάνουν αυτό που τα λόγια να τα κάνουν πράξη. Βλέπουμε ότι η Ξερόλακα δεν προχωράει. Προσπαθούν και αυτοί να μακρύνουν το χρόνο ζωής της Ξερόλακας και είμαστε υποχρεωμένοι για την υγεία των κατοίκων. Ξερόλακα, θα αναγκαστούμε να την κλείσουμε. Μιλώντας με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Γιώργο Σιγαλό, τόνισε ότι η συνεδρίαση δεν έγινε αναφορά στο θέμα της Ξερόλακας, ενώ η συζήτηση περιορίστηκε στο εργοστάσιο. Ώσπου κάποια στιγμή, μάλιστα, τόσο επικεφαλής παράταξης Νέοι Άνθρωποι Νέα Πόλη Κώστας Χριστόπουλος, όσο και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης Κατσικόπουλου Χρήστος Μπακαλάρος, ζήτησαν να προχωρήσει η συζήτηση σε άλλο θέμα.